Λοιπόν, είχα αποσχεθεί από χθες ότι σήμερα θα κάνουμε μία ανάλυση για το ποια ομάδα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το προσεχές πρωτάθλημα. Και μιλάω για Ελλάδα, έτσι. Οι ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα θεωρητικά είναι τέσσερις. Και τις λέω ανακατεμένα. Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ή αν θέλετε, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Μην το πάρετε πια, λέω πρώτοι, ότι αυτοί είναι και οι πολλές μεγάλες πιθανότητες. Να τις πάρουμε μία-μία. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει ένα πολύ σοβαρό, μεθοδικό προπονητή. Που ο προπονητής σε μια ομάδα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όμως, μεγαλύτερο ρόλο από τον προπονητή παίζουν τα λεφτά. Και όταν σε μια ομάδα υπάρχει ξηρασία από λεφτά, μεγαλύτερη ξηρασία για την έρημο Σαχάρα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και επιπλέον ο Παναθηναϊκός δεν έχει καμία πρόσβαση στο παρασκήνιο. Ναι, μεν επαναλαμβάνω, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, έχει βάρος στη φανέλα του, έχει πρεστή σαν ομάδα, αλλά του λείπουν πολύ βασικά στοιχεία όπως τα λεφτά και το παρασκήνιο. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ή μάλλον ο Μαρινάκης τα έχει παρατήσει. Αφήστε τη λέει τώρα ο Τασούλης, ο Πρίτανης και ο καθένας Ολυμπιακός που αγαπάει υπερβολικά την ομάδα του. Ο Μαρινάκης τα έχει παρατήσει. Και επιπλέον δεν θα έχει γραμμάριο φέτος από παρασκήνιο. Για μένα ο Μαρινάκης έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχει με την Νότιγχαμ. Γιατί? Γιατί εκεί υπάρχουν τα πολλά λεφτά. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ο Μαρινάκης έχει αποκτήσει πολύ καλές σχέσεις με μεγάλους μάνατζερ της Ευρώπης. Πήγαινε και έλεγε πόσο κάνει αυτούς τους παίκτες, του λέει ο μάνατζερ, κάνει 5 εκατομμύρια, ο Μαρινάκης του έλεγε θα σου δώσω 1,5 και θα κάνουμε και μία ρήτρα στη μεταγραφή που θα κάνει από τον Ολυμπιακό να παίρνεις και εσύ ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτή η συνταγή πέτυχε. Έχετε υπόψη σας πόσους παίκτες έχει πουλήσει ο Μαρινάκης τα τελευταία χρόνια. Και δεν πούλησε αέρα μπανά, πούλησε με λεφτά. Και λεφτά που πήρε και ο Ολυμπιακός και η μάνατζερ. Άρα έχει αποκτήσει καλό όνομα και έχει πολύ καλή συνεργασία με μεγάλους μάνατζερ στην Ευρώπη. Οπότε, στην Νότιγχαμ, που αν την ανεβάσει κατευθείαν η Premier League θεωρείται το πρώτο πρωτάθλημα στον κόσμο από άποψη πρεστής και χρημάτων, η μάνατζερ θα είναι πολύ ωφελημένη. Και επιπλέον ο Μαρινάκης, αν ανέβει Νότιγχαμ, θα πάρει περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ από την άνοδο. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα των χρημάτων. Ο Βάσιος απαιτεί λεφτά. Έχει λεφτά και βάζει. Το μεγάλο μειονέκτημά του όμως είναι ότι ο Σαββίδης είναι αυτοκαταστροφικός. Το έχει αποδείξει επανειλημμένα. Και επιπλέον δεν ξέρει το αντικείμενο. Και πάνω απ' όλα η αυλή του είναι για το Γαϊδάρο Καβάλα. Τι να πάρεις, το γιο του Γκαγκάτσι? Μιλάμε για τραγωδία. Η αυλική του είναι όλοι γλύφτες και τίποτα άλλο. Ναι, με λεφτά υπάρχουν στον ΠΑΟΚ, αλλά όπως είπα, ούτε επιτελείο έχει ο Σαββίδης καλό δίπλα του, αλλά και ο ίδιος θεωρείται και είναι αυτοκαταστροφικός. Και τελευταία αφήνω την ΑΕΚ. Αν ή μάλλον είχε αν, με τη διοίκηση που θα βγει την ΕΠΟ, ο Μελισσαρίδης θα έχει προσβάσεις.
Είναι σίγουρο αυτό που σας λέω. Αν τώρα βγάλει τα καβούρια από την τσέπη και διαθέσει κάποια λεφτά, δεν μιλάω για πολλά εκατομμύρια, αλλά κάποια λογικά λεφτά, και πάρει κάποιους καλούς παίκτες, για μένα η ΑΕΚ είναι η πιο πιθανή να πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου. Γιατί? Γιατί ο Μελισανίδης ξέρει το αντικείμενο καλύτερα από τους άλλους τρεις. Το μεγάλο του ελάττωμα είναι η τσιγκουνιά, και γι' αυτό επαναλαμβάνω, αν βγάλει τίποτα καβούρια που του τρώνε τα δάχτυλα μέσα στη τσέπη και βάλει στο τραπέζι κάποια λεφτουδάκια και πάρει κάποιους καλούς παίκτες, οι πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα είναι μεγάλες, γιατί μη σε μένει το Μελισανίδης το αντικείμενο το ξέρει καλύτερα από τους άλλους τρεις. Δεν λέω ότι θα το πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Λέω σε αυτή την ανάλυση ότι η ΑΕΚ έχει περισσότερες πιθανότητες από τους άλλους τρεις. Το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα θα το ξέρουμε σε λίγο καιρό. Και θα το πω πολλά παρτίδα. Και δεν θα εκτεθώ, κύριε Πρίτανη, γιατί ποτέ δεν έχω εκτεθεί πάνω σε αυτά τα πράγματα. Ποτέ των ποτών. Ένα πολύ σοβαρό μεθοδικό προπονητή. Που προπονητή σε μια ομάδα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όμως μεγαλύτερο ρόλο από τον προπονητή παίζουν τα λεφτά. Και όταν σε μια ομάδα υπάρχει ξηρασία από λεφτά, μεγαλύτερη ξηρασία για την έρημο Σαχάρα, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα. Και πλέον ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει καμία πρόσβαση στο παρασκήνιο. Ναι, μεν επαναλαμβάνω, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, έχει βάρος στη φανέλα του, έχει πρεστή σαν ομάδα, αλλά του λείπουν πολύ βασικά στοιχεία όπως τα λεφτά και το παρασκήνιο. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός ή μάλλον ο Μαρινάκης να παίρνει σχεσί ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτή η συνταγή πέτυχε. Έχει την υπόψη σας πόσους παίκτες έχει πουλήσει ο Μαρινάκης τα τελευταία χρόνια. Και δεν πούλησε αέρα μπανά, πούλησε με λεφτά. Και λεφτά που πήρε και ο Ολυμπιακός και η μάνατζερ. Άρα έχει αποκτήσει καλό όνομα και έχει πολύ καλή συνεργασία με μεγάλους μάνατζερ στην Ευρώπη. Οπότε στην Νότιγχαμ, που αν την ανεβάσει κατευθείαν η Premier League θεωρείται το πρώτο πρωτάθλημα στον κόσμο από άποψη πρεστής και χρημάτων, η μάνατζερ θα είναι πολύ ωφελημένη. Και επιπλέον ο Μαρινάκης, αν ανέβει Νότιγχαμ, θα πάρει περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ από την άνοδο. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα των χρημάτων. Βάζει όσα παιδί λεφτά. Έχει λεφτά και βάζει. Το μεγάλο μειονέκτημά του όμως είναι ότι ο Σαββίδης είναι αυτοκαταστροφικός. Το έχει αποδείξει επανειλημμένα. Και επιπλέον δεν ξέρει το αντικείμενο. Και πάνω απ' όλα η αυλή του είναι για το Γαϊδάρο Καβάλα. Τι να πάρεις, το γιο του Γκαγκάτσι? Μιλάμε για τραγωδία. Η αυλική του είναι όλοι γλύφτες και τίποτα άλλο. Ναι, με λεφτά υπάρχουν στον ΠΑΟΚ, αλλά όπως είπα, ούτε επιτελείο έχει ο Σαββίδης καλό δίπλα του, αλλά και ο ίδιος θεωρείται και λοιπόν, είχα αποσυρθεί από χθες ότι σήμερα θα κάνουμε μία ανάλυση για το ποια ομάδα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει το προσεχές πρωτάθλημα. Και μιλάω για Ελλάδα, έτσι.
Οι ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα θεωρητικά είναι τέσσερις. Και τις λέω ανακατεμένα. Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ή αν θέλετε, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Μην το πάρετε πια, λέω πρώτοι, ότι αυτοί είναι και οι πολλές μεγάλες πιθανότητες. Να τις πάρουμε μία-μία. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Τα έχει παρατήσει. Αφήστε τη λέει τώρα ο Τασούλης, ο Πρίτανης και ο καθένας Ολυμπιακός που αγαπάει υπερβολικά την ομάδα του. Ο Μαρινάκης τα έχει παρατήσει. Και επιπλέον δεν θα έχει γραμμάριο φέτος από παρασκήνιο. Για μένα ο Μαρινάκης έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να πετύχει με την Νότιχαμ. Γιατί? Γιατί εκεί υπάρχουν τα πολλά λεφτά. Όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ο Μαρινάκης έχει αποκτήσει πολύ καλές σχέσεις με μεγάλους μάνατζερ της Ευρώπης. Πήγαινε και έλεγε πόσο κάνει αυτούς ο παίκτες, του λέει ο μάνατζερ, κάνει 5 εκατομμύρια, ο Μαρινάκης του έλεγε θα σου δώσω 1,5 και θα κάνουμε και μία ρήτρα στη μεταγραφή που θα κάνει από τον Ολυμπιακό